Ένα συγκλονιστικό μήνυμα ελπίδας και στήριξης των μικρών ασθενών που παλεύουν με το παιδικό καρκίνο αλλά και των οικογενειών τους έστειλαν οι Λες Χιλάιον Ηρακλείου Αριάδνη και το τοπικό παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών μέσα από την ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με θέμα τον καρκίνο σε παιδιά και εφήβους. Να φανταστείτε ότι κάθε χρόνο διαγνώσκονται 300.000 άτομα με παιδικό καρκίνο. Μια σωστά πληροφορημένη κοινωνία μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, ακόμα και αυτά των θεμάτων υγείας. Ο απίστευτος Γολγοθάς που περιμένει τα παιδιά και τις οικογένειές τους από τη στιγμή της διάγνωσης, τη δύσκολη διαδικασία της θεραπείας μέχρι και την ίαση που πλέον είναι εφικτή στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν είναι ένας μοναχικός δρόμος. Στη γεωλεξία γκρεμίζει το κόσμος. Ας βοηθήσουμε λοιπόν όλοι μας, έτσι ώστε αυτό το μονοπάτι το δύσκολο που έχουν να διαβούν να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο και πιο ανέφελο για τα ίδια και τις οικογένειές τους. Να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους στη δύσκολη στιγμή που περνούν. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Παιδικού Καρκίνου Νίκος Ευρυσαριανός, οι Λες Χιλάιον και οι τοπικές αρχές αγκαλιάζουν τις προσπάθειες της κλινικής αιματολογίας και ογκολογίας παιδών του ΠΑΓΝΗ και μαζί όλες τις οικογένειες που παλεύουν δίπλα στα παιδιά τους. Βοηθώντας τους να έχουν πιο ευχάριστη κατά το δυνατόν και εντός εισαγωγικών νοσηλεία και βεβαίως μετά την νοσηλεία που σε πολλά από αυτά τα παιδιά αφήνει κάποιες δυσκολίες στη ζωή, να βοηθήσουμε στη ζωή. Όπως ο πατέρας της μικρής Κατερίνας που έδωσε τη δική της συγκλονιστική μάχη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι δύναμη. Ούτε υπομονή μπορώ να πω. Δεν υπάρχουν λέξεις για να πεις σε ένα γονιό που το περνάει αυτό. Να αντλούν δύναμη από τα ίδια τους τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι καθαρές ψυχές, είναι αθώα πλάσματα. Και πάντα, όπως η Κατερίνα μου, έβλεπε πάντα το θετικό. Όπως εξηγεί το επιστημονικό δυναμικό της κλινικής, καταλυτική σημασία στην ενίσχυση των προσπαθειών τους έχει η σωστή ενημέρωση του κόσμου για τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει σε αιμοδότες και δότες μυελού των οστών. Είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο να μαθαίνει ο κόσμος ότι υπάρχουν πλέον θεραπείες. Όχι μόνο στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων που υπήρχαν άλλωστε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά υπάρχουν και πολλές καινούργιες στοχευμένες. Ένα μεγάλο κομμάτι αποτελεί και υποστηρικτική αγωγή που βασίζεται στη μεταγγύηση αίματος που τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη καθημερινά, όπως επίσης και τη μεταμόσχευση μυελού των οστών όποτε αυτή χρειάζεται. Τις μεταμοσχεύσεις που έγιναν πέρυσι το 2021, περισσότερα μοσχεύματα εισήχθηκαν από το εξωτερικό. Δεν είμαστε λοιπόν επαρκείς, παρά το ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση όσο τους δότες μυελού, όσο και στις μονάδες ομφαλικού αίματος.